Κύριε Ανιφαντάκη, καλημέρα. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και αυτή τη φορά. Θέλω να το ξεκινήσουμε από εκεί που πριν από λίγο σταμάτησα με μια κουβέντα παραπάνω, ότι ακόμα και αν θέλουμε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση, όλη την κατάσταση, είτε με τη βία είτε με τις δράσεις των δικών μας των παιδιών, πολλές φορές μη γνωρίζοντας πώς να προχωρήσουμε μπορεί να δημιουργούμε μεγαλύτερα θέματα. Ναι, το είπατε πολύ σωστά, ότι μας έχει ξεφύγει αυτή η κατάσταση και όλα αυτά τα οποία αναγράφονται καθημερινά πλέον δυστυχώς στον τύπο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσουν. Θα έπρεπε δηλαδή, δεδομένη της ισχύουσας πραγματικότητας και αν είμαστε λίγο ρεαλιστές, να περιμένουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία διαβάζουμε και της βίας αλλά και της μέθης σε ενήλικα παιδιά, από τη στιγμή που δεν υπάρχει απολύτως καμία πρόβλεψη και απολύτως κανείς έλεγχος, θα λέγαμε, από τις πλευράς των ενηλίκων. Γνωρίζουμε ότι το να βρει κανείς αλκοόλ στην σημερινή κοινωνία, στη σημερινή αγορά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Γνωρίζουμε ότι ελάχιστοι επαγγελματίες ελέγχουν σε ποιους πουλούν τα ποτά, τα αλκοολούχα ποτά, σε σχέση με την ηλικία εννοώ. Και το κάθε παιδί, ο κάθε νέος, ασχέτως ηλικίας, μπορεί να προμηθευτεί πάρα πολύ εύκολα και αν δεν το βρει απ' έξω, πολύ πιθανό να το βρει στο γύρο του το σπίτι το αλκοολούχο ποτό και μάλιστα ισχυρά αλκοολούχα ποτά. Ξέρουμε ότι τα παιδιά δεν αρέσει το κρασί, για παράδειγμα, αρέσει η μπύρα, και μία πρωτιά που έχουμε εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη είναι ότι ενώ οι έφηβοι στην Ευρώπη ξεκινούν με την μπύρα, που είναι ένα 5% αλκοόλ συνήθως, και μετά, εάν το κρίνουν, πάνε σε άλλα ποτά. Εδώ στην Κρήτη, αλλά και στην Ελλάδα, τα 15χρονα, όπως μας λένε οι έρευνες, αρχίζουν με τα σκυρά, με το ουίσκι και με τη βότκα. Έτσι, 25% είναι των παιδιών αυτών που αρχίζουν με τα ποτά αυτά, σε σχέση με τους Ευρωπαίους, οι οποίοι αρχίζουν με την πύρα. Οπότε, εντάξει, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για να δούμε αυτό πώς αρχίζει, ποιος το προκαλεί, ποιος θα μπορούσε να το προστατέψει, αν είναι θέμα της οικογένειας, αν είναι θέμα της αστυνομίας, αν είναι θέμα, ποιον είναι θέμα, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα. Αφορά όλους μας, αφορά την κοινότητα στην οποία ζούμε, γιατί η κοινωνία είναι κάτι το λίγο απρόσωπο. Αφορά στην κοινότητα που μπορεί να λέγεται σχολείο, που μπορεί να λέγεται γειτονιά, που μπορεί να λέγεται αθλητικό σύλλογος, που μπορεί να λέγεται οικογένεια με τις παρέες της, αφορά στην κοινότητα. Και βέβαια γνωρίζομαι, ακούμε δυστυχώς από ανθρώπους που έχουν αναπτύξει εξάρτηση με το αλκοόλ, ότι εμένα ο παππούς μου βάζε λίγο ρακί στο ποτηράκι γιατί ήμουν αγόρι, στην αδερφή μου δεν έβαζε που ήταν κορίτσι. Έχουμε κάτι τέτοια τρελά, δεν ξέρω αν ισχύουν ακόμα σε κάποιες οικογένειες αυτά τα πράγματα. Αλλά το αγοράκι για να γίνει άντρας και να νιώσει άντρας θα έπρεπε να έχει μία από νωρίς, πολύ νωρίς στη ζωή του, μία σχέση με ένα αλκοολούχο ποτό, με το αλκοόλ, το οποίο γνωρίζουμε είναι μια ψυχότροπη ουσία, είναι μια ουσία που προκαλεί περίπου 200 παθολογικές ασθένειες, είναι μια ουσία που προκαλεί πάρα πολύ δυνατή εξάρτηση, είναι μια τοξική ουσία και άλλα πολλά. Και γνωρίζουμε βέβαια ότι είναι κατασταλτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος, υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος που έχει κάνει κατανάλωση αλκοολούχων ποτών υπολείπεται σε κάποιες βασικές δεξιότητες, όπως είναι η οδήγηση αυτοκινήτου ή μηχανημάτων, όπως είναι ο έλεγχος της συμπεριφοράς του, όπως είναι ο έλεγχος των σκέψεών του και των πράξεών του γενικότερα. Μάλιστα. Το προλαβαίνουμε λοιπόν από την αρχή. Γιατί αν δεν το προλάβουμε από την αρχή, με τον τρόπο που κινούμαστε, γιατί δεν ενδριωνόμαστε έτσι, δηλαδή με το ένα ποτηράκι παραπάνω, τότε μάλλον το χάνουμε κάπου στην πορεία αυτό, θέλετε να μου πείτε, κύριε Ανιφαντάκη? Το έχουμε χάσει ήδη. Το έχουμε χάσει ήδη στην πορεία. Διότι είναι, κοιτάξτε, δεν θα έπρεπε να συζητάμε για το θέμα αυτό. Είναι οξύμορο το ότι συζητάμε για την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από ανήλικους, διότι αυτό απαγορεύεται. Γνωρίζουμε ότι ως τα 18 απαγορεύεται η διάθεση και πώληση τελικά αλκοολούχων ποτών. Είδαμε από το ρεπορτάζ για τα παιδιά αυτά που βρέθηκαν στην Αθήνα μεθυσμένα, ότι το κάνουν οι αρμόδιοι των νυχτερινών κέντρων ή των κέντρων διασκέδασης. Είναι τόσο επιδέξιοι
που να μην φτάνουμε ποτέ στον, στον υπεύθυνο του καταστήματος αυτού, ο οποίος μπορεί να είναι κάπου στην Αλάσκα, ας πούμε. Ναι, είναι ο ένας ρίχνει τις ευθύνες των άλλων και δεν υπάρχει τελικά κάποιος ο οποίος να είναι ποινικά και νομικά υπεύθυνος, διότι αυτός λείπει, έχει εξαφανιστεί. Οπότε, σε ποιον πέφτει η ευθύνη, εφόσον η αστυνομία δεν μπορεί να βρει τον υπεύθυνο, εφόσον οι γονείς δεν είναι αναγνώσιμοι, δεν γνωρίζουν ακριβώς πού πάνε τα παιδιά, πώς διασκεδάζουν και εκεί που πάνε, ποιες είναι οι συνθήκες. Εφόσον τα παιδιά έχουν δει από νωρίς το παράδειγμα ότι πίνομαι, δεν υπάρχει κανένα θέμα, δεν είναι κακό πράγμα να πίνει κανείς, ούτε να οδηγάει μετά που θα πιει, ούτε είναι κάτι το τραγικό, ας πούμε, η κατανάλωση αλκοόλου και ποτών. Ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ φιλικό προς την κατανάλωση. Τώρα είναι η εποχή που υπάρχει γιορτή με τα καζάνια και η Ιρακή και από εδώ και από εκεί. Οπότε είναι μια κατάσταση η οποία είναι, αποτελεί μέρος μιας εντός αγωγικών κουλτούρας. Και τα παιδιά νιώθουν μέρος αυτής της κουλτούρας, η οποία δεν έχει όρια. Έχουμε μεγαλώσει σε έναν ορίο το περιβάλλον. Δηλαδή κανείς δεν μας λέει πού είναι κάποια όρια. Τα όρια για την καλή υγεία, τα όρια για την προστασία μας, τα όρια για να μην χτυπήσουμε, να μην τρακάρουμε, να μην σκοτωθούμε, να μην πεθάνουμε. Δεν υπάρχουν τα όρια αυτά. Θεωρούμε ότι πάντα κάποιος άλλος θα του τύχει η κακιά στιγμή και ότι εμείς θα είμαστε πάντα σαν τον Αχιλλέα που θα είμαστε άτρωτοι. Αυτό το σύνδρομο της εφηβείας, ότι θα είμαστε άτρωτοι και ότι δεν θα πάθουμε ποτέ μας τίποτα. Μάλιστα. Το πάνε μέτρο Άριστον τον καταλήψαμε προπολού και έτσι φτάνουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Εγώ θα το κρατήσω αυτό που είπατε, κύριε Ανιφαντάκη, όπως και πολλά άλλα για τα οποία μας έχετε μιλήσει μέχρι σήμερα, ότι δηλαδή γενικώς και ορίστως δεν φταίει μόνο εκεί ο απ' έξω, φταίει η κοινότητα, που αν αυτή την κοινότητα την δεις στοχευμένα, θα δεις ότι είναι η οικογένεια, θα δεις ότι είναι το σχολείο, θα δεις ότι είναι η γειτονιά, θα δεις ότι είναι όλα αυτά τα οποία περικλείουν πραγματικά όλους αυτούς τους κινδύνους. Γιατί το μεγάλο το ζητούμενο είναι στη συνέχεια και εφόσον έχει γίνει αυτό, μία, δύο, τρεις, πέντε, το πώς θα μπορέσεις να προφυλαχτείς και ο ίδιος. Γιατί δεν φαντάζομαι και ο ίδιος ο έφηβος, ο οποίος πραγματικά παίζει με την δική του την αδρεναλίνη, που είναι η εφηβεία που την έχουμε περάσει όλοι, να καταλαβαίνει και να σκέφτεται ότι θα πρέπει να το διορθώσει, έτσι δεν είναι? Ναι, κοιτάξτε, έχουμε μπερδέψει λίγο τους ρόλους. Ο ρόλος του έφηβου διαχρονικά, έχουμε αρχαία κείμενα που μιλάνε για αυτό το πράγμα, είναι να δοκιμάζει, να πειραματίζεται, είναι ότι να αγνοεί τον κίνδυνο, είναι να θέλει να σπάσει, να ξεπεράσει τα όποια όρια που θέτει ο ενήλικας. Το πρώτο όριο στη ζωή μας είναι η κοιλιά της μητέρας μας. Κάποια στιγμή το σπάμε αυτό και γεννιόμαστε. Μετά είναι η κούνια που την καβαλάμε και πέφτουμε. Μετά είναι κάποια άλλα πράγματα στην εξέλιξη του παιδιού, όπου αγωνιά ο ενήλικας να μην χτυπήσουμε κλπ. Η δουλειά λοιπόν του παιδιού και του έφηβου είναι να κατακτήσει καινούριους κόσμους και να ξεπεράσει τα κάθε φορά υπαρκτά όρια που βρίσκονται μπροστά του. Είτε αυτά είναι φυσικά, είτε αυτά είναι χρονικά. Λέμε αργότερα τι ώρα θα γυρίσει στο σπίτι, και γίνεται ολόκληρη κουβέντα για μισή ώρα αργότερα ή νωρίτερα. Και ούτω καθεξής. Είναι τα όρια της ταχύτητας, αν έχουμε μηχανάκι, είναι το κράνος, όταν οδηγάνε τα παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι, έτσι, και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι το κινητό, ένα όριο τεράστιο που με πολύ δυσκολία διαχειρίζονται οι γονείς και οι ενήλικες σήμερα. Είναι η διαχείριση του κινητού από τους ανήλικους. Το κινητό τι είναι? Στον ανήλικο είναι μια χειροβομβίδα, την οποία την παραδίδουμε σε ένα παιδί, γιατί βλέπουμε μικρά παιδιά με τα κινητά. Και το παιδί τι κάνει? Αφαιρεί την ασφάλεια της χειροβομβίδας από παιδιά. Και λέει, για να δούμε τι θα γίνει αν βγάλουμε την ασφάλεια της χειροβομβίδας. Και βέβαια η χειροβομβίδα θα σκάσει κάποια στιγμή. Και μετά λέμε, αμάν έσκασε, μα γιατί έσκασε η χειροβομβίδα, μα γιατί τη δώσαμε τη χειροβομβίδα σε ένα μικρό παιδί. Το θέμα είναι να μην τη δίναμε. Αν λοιπόν δίνουμε μια χειροβομβίδα σε ένα μικρό παιδί, είναι πολύ φυσιολογικό να εκραγεί αυτό το πράγμα και θα πρέπει να μας εκπλήσει μετά όμως, έτσι, διότι εμείς επιλέξαμε να τη δώσουμε τη χειροβομβίδα αυτή. Οπότε τα όρια είναι ένα δύσκολο πράγμα. Η δουλειά τώρα του ενήλικα είναι να υπενθυμίζει κάθε τόσο στο παιδί ή στον έφηβο αργότερα, ότι κοίταξε να δεις, αυτά είναι τα όρια τα οποία δεν σε περιορίζουν αλλά σε προστατεύουν. Πιστεύω ότι η μαγική λέξη είναι αυτή, ότι το όριο προστατεύει, δεν περιορίζει. Διότι αν το κλάβουμε ως περιορισμό
που το εκλαμβάνει ο έφηβος πρέπει να γυρίσει στις 2 τη νύχτα το πρωί, τότε έχω μεγάλο στο παιχνίδι. Αν το λάβουμε όμως ως προστασία, ότι μετά τις 10-11 το βράδυ είναι επικίνδυνα και θέλω να σε προστατεύσω και θα ήθελα να έρθω να σε πάρω από εκεί που διασκεδάζεις, έτσι, ή να έρθεις στο σπίτι εν πάση περιπτώσει, τότε εκλαμβάνεται το όριο ως προστασία. Το παρομοιάζουμε με τα όρια που έχουμε παράδειγμα στον εθνικό δρόμο, που έχουμε στη μέση το κυκλίδωμα, το τσιμεντένιο, το οποίο μας προστατεύει από μια μεσοτοπική σύγκρουση. Δεν μας περιορίζει από μια αναστροφή που είναι θανατηφόρα, έτσι, αλλά μας προστατεύει και λέμε ευτυχώς που μπήκε αυτό το κυκλίδωμα στη μέση του τσιμεντένιο, διότι επιτέλους στο κομμάτι αυτό που έχει μπει αποφεύγουμε αν μη τι άλλο τις μετοπικές συγκρούσεις. Είναι μια οπτική γωνία λοιπόν που θα πρέπει να δούμε πώς θα την χρησιμοποιήσουμε. Τι προλαβαίνουμε να κάνουμε σήμερα απέναντι σε όλα αυτά, διότι ξεκινήσατε την κουβέντα σας, έπρεπε να τα περιμένουμε όλα αυτά, δηλαδή και με τη βία και με το αλκοόλ και τα όσα είπατε με βάση την πραγματικότητα που βλέπουμε απ' έξω σε πολλά από τα παιδιά μας. Πώς μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό, προλαβαίνουμε να το σταματήσουμε αυτό, υπάρχει κάποια χρυσή συνταγή, έτσι θα ήθελα να κλείσουμε. Κοιτάξτε, σαφώς υπάρχει και χρυσή και ασημένια και χάλκινη συνταγή. Εάν πάρουμε παράδειγμα από τα κλάπ οικογενειών που δουλεύουν με οικογένειες που έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ, υπάρχουν στην Κρήτη καμιά δεκαετία τέτοιες ομάδες που σχηματίζονται μια φορά το μήνα, την εβδομάδα, συγγνώμη, και συζητάμε για τα προβλήματα που έχουν οι οικογένειες αυτές και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση, εν πάση περιπτώσει. Τι κάνουμε στο κλάπ, μαθαίνουμε να επικοινωνούμε σωστά. Τα 10, 15, 20 άτομα που έρχονται εκεί, τα 100 άτομα που είναι στις μεγάλες μας συναντήσεις, έχουν μάθει να επικοινωνούν σωστά, να σέβονται ο ένας τον άλλον, να ακούνε ο ένας τον άλλον. Είναι λοιπόν καταρχήν θέμα σωστής επικοινωνίας. Το ερώτημα είναι, οι γονείς με τα παιδιά ή ο ενήλικας με τους νεότερους έχει μάθει να επικοινωνεί σωστά? Εάν βλέπουμε, ας πούμε, σε μια ταβέρνα το βράδυ 4 άτομα, 2 γονείς, 2 παιδιά, τα οποία παιδιά είναι απασχολημένα με το κινητό τους και κατά διάρκεια του γεύματος, διορτάται κανείς, μα πώς γίνεται αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο βγήκανε, μόνο για να πάνε, βγήκανε, δεν είχαν φαγητό σπίτι και βγήκανε έξω, ή βγήκανε για να μιλήσουν λίγο μεταξύ τους? Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο κοινό επικοινωνίας. Έχουμε βάλει αντιπροσώπους τους, τις όποιες εφαρμογές, τα όποια παιχνίδια παίζουν τα παιδιά στο ίντερνετ και στο κινητό. Δεν ξέρουμε τι παιχνίδια παίζουν τα παιδιά μας. Δεν έχουμε παίξει μαζί τους για να αντιληφθούμε τι παιχνίδι είναι αυτό. Είναι κάτι το επικίνδυνο, είναι κάτι το όμορφο, είναι κάτι το άσχημο? Του μαθαίνει κάτι, του μαθαίνει λάθος πράγματα? Εάν λοιπόν ένα παιδί μεγαλώσει με μια εικονική πραγματικότητα η οποία είναι βίαιη και η οποία του λέει ότι και να σκοτώσεις κάποιον, αυτός μετά πάλι θα σηκωθεί και θα ξαναρχίσει να τρέχει. Οπότε δεν σκοτώνεται ποτέ κανείς στην πραγματικότητα. Όταν το παιδί είναι βίαιο στην πραγματική του ζωή με ένα συμμαθητή του, με ένα άλλο ανήλικο, συνειδητοποιεί ότι εντάξει, δεν κάνω κάτι, κάνω κάτι σαν και αυτό που είδα τόσα χρόνια στο παιχνίδι, και ζει δηλαδή μέσα του την εικονική πραγματικότητα με την οποία μεγάλωσε. Έχει αποστασιοποιηθεί από την πραγματική, από την αληθινή πραγματικότητα. Και δεν είναι τόσο εύκολο για τη γενιά αυτή που μεγάλωσε με τον τρόπο αυτό να μπορέσουμε να τους ξανατοποθετήσουμε στην πραγματική ζωή. Διάβαζα τώρα ένα άρθρο από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στην Αμερική σχετικά με την αυτοπεποίθηση, μια έρευνα που διήρκεσε 75 χρόνια και σχετικά με τη σύνδεση ανάμεσα στις δουλειές του σπιτιού και στην επιτυχία στην αργότερα στη ζωή. Και η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά που κάνουν δουλειές από μικρή ηλικία, που βοηθάνε δηλαδή τους γονιούς, είναι πιο επιτυχημένα αργότερα στη ζωή τους, αλλά και πιο ευτυχισμένα. Αλλά η πιο εκπληκτική σύνδεση από όλες ήταν η σύνδεση ανάμεσα στις δουλειές του σπιτιού και στην αυτοεκτίμηση. Όπως για παράδειγμα τα παιδιά που έχουν αναλάβει να κάνουν δουλειές παρουσιάστηκαν ως ενήλικες με μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση. Αυτό μπορούμε να το αναλύσουμε, αν έχουμε λίγο χρόνο, κάποια άλλη φορά. Αλλά είναι σε αντίθεση με αυτό που κάνουν συχνά οι οικογένειες τώρα, που δεν αφήνουν τα παιδιά να κάνουν κάτι, που είναι υπερπροστατευτικές, που φοβούνται μήπως που χτυπήσουν, μήπως κουραστούν, μήπως για δύο πράγματα, και τους στερούν έτσι αυτές τις μικρές ικανοποιήσεις, ότι έκανα κάτι, βοήθησα να πλύνω τα πιάτα, να στρώσω το κρεβάτι, να καθαρίσω το σπίτι,
αλλά αφήνουμε τα παιδιά να παίζουν στα παιχνίδια αυτά, τα επιθετικά και τα άγρια παιχνίδια, και τους περούμε την εμπειρία από το να κάνουν κάτι μόνα τους, να νιώσουν ικανοποίηση γιατί φτιάξανε κάποια πράγματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Μάλιστα. Ένα κουβέντες... μικρό παράδειγμα είπαμε τώρα. Πολύ καλά κάνατε και το αναφέρατε και το κρατάω αυτό το παράδειγμα για το τι μπορεί να για το τι σημαίνει στην πραγματική ζωή η αυτοεκτίμηση για ένα ανήλικο, ξεκινώντας από τα πρώτα βήματα της ζωής του, για να φτάσει και να γίνει ενήλικος και να διαθέτει αυτή την αυτοεκτίμηση. Και ναι, θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα εν ευθέτω χρόνο, κύριε Ανιφαντάκη. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Εγώ, για τις κουβέντες χρήσιμες να είναι και τούπο να πιάσουν. Αυτό είναι το ζητούμενό μας. Αμήν. Να είστε καλά, ευχαριστώ.